ευτυχή ελληνική θα περάσουμε και σε μια άλλη Ελλάδα θα περάσουμε. Είδατε την Μύκονο της ακρότητας, τον Σαμπανιό, Σαμπανιό δεν υπάρχει πληθυντικός τώρα, τέλος πάντων, της Σαμπάνιας, των 20.000. Υπάρχει και η Ελλάδα της δημιουργίας, της ευαισθησίας και θα γνωρίσετε τώρα ένα δάσκαλο, βγήκε δάσκαλος της χρονιάς, είναι ο κύριος Χάρης Γεωργιακάκης, ο οποίος κέρδισε το βραβείο εκπαιδευτικός της χρονιάς. Με μότο, καλός δάσκαλος δεν είναι μόνο αυτός που διδάσκει, αλλά αυτός που εμπνέει. Είναι τιμή μας, κύριε Γεωργιακάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά. Ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Θέλω να σας πω ότι δεν διαλέξαμε τυχαία να κάνουμε τη σύνδεση αμέσως μετά την επαφή που είχαμε με τη Μύκονο, για να δείξουμε τις δύο Ελλάδες, να δείξουμε αυτή την αντίστοιξη. Μέρα του μέτρου πρέπει να δούμε. Ακριβώς. Και της ισορροπίας. Ακριβώς της ισορροπίας που η οποία διδάσκεται. Και για να διδαχθεί, ο δάσκαλος, που είναι ιερή λέξη, και το Χριστό δάσκαλο το λέγανε οι μαθητές του, μαθητές ήταν εκείνοι, πάντα ήταν κοντά στην ανάγκη να εμπνευστούν από το δάσκαλο. Αυτό που είπατε λοιπόν είναι το α και το ω για το δάσκαλο. Δεν είναι ούτε το πτυχίο κορνίζα, ούτε τίποτα άλλο. Συμφωνώ, συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπουμε πλάνα από το σχολείο σας. Θέλετε να μας πείτε τι έχετε κάνει? Καταρχήν θέλω να πω βέβαια ότι αυτός ο τίτλος αξίζει σε πολλές και πολλούς εκπαιδευτικούς που δεν αναδεικνύεται το έργο τους, όμως προσπαθούν για το καλύτερο καθημερινά σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας. Και ειδικά στα κριτικά νησιά και σε μέρη απομακρυσμένα. Έχετε δίκιο. Εγώ βρέθηκα σε ένα απομακρυσμένο σχολείο στα βορίζια του Δήμου Φεστού. Είναι 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Μία ώρα δρόμος να πας, μία ώρα δρόμος να γυρίσεις. 5 χιλιόμετρα για να πας, 5 χιλιόμετρα να γυρίσεις είναι 100 χιλιόμετρα την ημέρα, έτσι. Και παραπάνω, μη σας πω. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Ναι, ναι. Είναι γύρω στα... Με αυτές τις συνθήκες και με αυτή την ακρίβεια που ξέρουμε και συζητάμε, αλλά και μόνο η απόσταση είναι υπόθεση. Ναι, αυτό είναι και κάτι το οποίο αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι η δυσκολία, το κόστος μετακίνησης, το κόστος διαβίωσης. Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι που σας αποζημιώνει όμως για αυτά τα χιλιόμετρα και για αυτές τις δύσκολες συνθήκες? Ηθική ικανοποίηση. Ο κοινωνικός μισθός. Πόσα παιδάκια έχετε σε αυτό το σχολείο, πόσους μαθητές? Είναι ολιγοθέσιο στο σχολείο και φέτος είχε 30 μαθητές. Είναι τριθέσιο. Πόσα χρόνια είστε εκεί? Βρίσκομαι εκεί από το 2017. Βλέπουμε κάποιες εικόνες με ζωγραφιές, με δημιουργία που έχετε κάνει μέσα στο σχολείο. Το ρωτώ, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει στο δικό του σχολείο και να μην έχει σκεφτεί τι ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε εσείς τι κάνατε? Κοιτάξτε, όταν βρέθηκα εκεί το 2017, υπήρχε ανάγκη το σχολείο, αν δείτε και σε αυτή την εικόνα που δείχνετε, που προβάλλεται μόλις τώρα, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, να στηριχθεί το κτίριο γιατί υπήρχαν φθορές, ο αύριος χώρος δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Εγώ σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, με τους συναδέλφους και με την τοπική κοινότητα, με τους γονείς, ξεκίνησα μια προσπάθεια όλο αυτό να πάρει χρώμα, να διορθωθεί, να γίνει ένα όμορφο περιβάλλον, ένα σημείο αναφοράς για το χωριό, ώστε να μπορούν και τα παιδιά να νιώθουν πιο όμορφα σε αυτό. Και έτσι καταλήξαμε χρόνο με το χρόνο σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν και αρχικά βάφτηκε το κτίριο το 2018 το καλοκαίρι και έγιναν ορισμένες εργασίες, κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί που ερχόντουσαν εκεί έκαναν και κάτι διαφορετικό και όσοι γνώριζαν ζωγράφιζαν και από ένα μέρος του σχολείου. Και δηλαδή, είναι... όλες αυτές οι ζωγραφιές είναι από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Είναι η διαφορά το πριν με το μετά, ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έχετε κάνει έναν όμορφο, έναν ευχάριστο, έναν θετικό χώρο για τα παιδιά και πριν ήταν ένα ερείπιο. Θα πούνε πολύ βεβαίως ότι αυτά, και έχουν δίκιο, όφιλε να τα είχε κάνει το κράτος. Ποιο κράτος, το κράτος που έχουμε, αυτό που έχουμε πρέπει να τα είχε κάνει. Αλλά αυτό δεν απαγορεύει, δεν στερεί το δικαίωμα και το ηθικό ανάστημα από τον δάσκαλο να κάνει με το χέρι του να και το κάνει την πρωτοβουλία. Και να δώσει το παράδειγμα και για όλους. Πρέπει κάποιος να αναλάβει, να κινήσει τα νήματα, να βγει μπροστά, να διαχειριστεί καταστάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σε αυτά τα σχολεία δεν υπάρχει σταθερό προσωπικό. Υπάρχει κινητικότητα και φεύγουν. Κάθε χρόνο, φεύγουν. Ακριβώς, και υπάρχει και το εμπόδιο που είπατε, ότι πρέπει να κάνει κάποιος όλα αυτά τα χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα, 106 συγκεκριμένα την ημέρα, που μένετε στο Ηράκλειο για να φτάσετε... 15 ευρώ κάθε μέρα να πληρώνεις για βενζίνη. Για βενζίνη. Δηλαδή, στην εβδομάδα έχει αδειάσει τον τεπόζιτο. Που σημαίνει φαντάζομαι μαζεύεστε ευρώ... αρκετοί δάσκαλοι για να μοιραστείτε κάπως αυτή τη διαδρομή, έτσι δεν είναι? Μαζευόμαστε 3-4 άτομα και αναλόγως τώρα, όποιος έχει αυτοκίνητο, ναι, εξυπηρετεί με την μεταγή. Ήταν τιμή μας που σας γνωρίσαμε.
Καλό καλοκαίρι και με το καλό με τα παιδάκια σας από Σεπτέμβρη και πάλι στο όμορφο σχολείο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να πάνε τα παιδιά. Έτσι αγαπάμε και εμείς τους παλιούς δασκάλους μια ζωή. Να είστε καλά. Να σας πω κάτι.